Καταστροφικά χαρακτηρίζονται τα τελευταία δύο χρόνια για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης, με τον Δάκο να απειλεί τον κόπο τους. Φέτος η μάχη για την καταπολέμηση του επικίνδυνου αυτού εντόμου αναμένεται να κερδιθεί από τους παραγωγούς. Ήδη έχουν ξεκινήσει ψεκασμοί από την Ένωση Ηρακλείου και μάλιστα μέσω ντρόουν. Κάναμε μια πειραματική προσπάθεια, γιατί η τεχνολογία προχωράει, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το Δάκο. Μας κάναν μια επίδειξη για τα λεγόμενα ντρόουν που μπορούν να ψεκάσουν από τον αέρα πάρα πολλά στρέμματα με πολύ λιγότερη πολυματικότητα και λιγότερα φυτοφάρμακα. Τα πρώτα δείγματα των δοκιμών για την καταπολέμηση του Δάκου με τους από αέρος ψεκασμούς, όπως αναφέρει και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς, ήταν ενθαρρυντικά. Το κόστος δεν είναι απαγορευτικό. Νομίζω σε μία πενταετία το μοντέλο της τακοκτονίας θα είναι τελείως διαφορετικό και τελείως καλύτερο. Το πιο πιθανό, όπως τόνισε ο κ. Γαβαλάς, είναι να συνεχιστεί αυτή η μέθοδος τα επόμενα χρόνια. Η φετινή χρονιά ήδη η Ένωση Ηρακλείου παραχωρεί δίνει γεωπόνους στην περιφέρεια. Νομίζω και άλλες και άλλοι φορείς θα το κάνουν. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, διότι η Κρήτη δεν μπορεί να χάσει άλλη μια χρονιά στο εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο. Πιστεύω φέτος θα πάμε πολύ καλύτερα.